όσο και αν φαίνεται νωρίς, ήδη έχουν αρχίσει να προκύπτουν προβλήματα με την εφαρμογή πώλησης αποκλειστικά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων από το 2035 στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα, την Ευρώπη δεν έχει ακολουθήσει καμιά άλλη περιοχή του κόσμου, με φόβο να μην υπάρχουν τελικά οι αριθμοί αυτοκινήτων που χρειάζονται για να γίνει εξηλεκτρισμός της γυριάς Υπήρου. Από την άλλη, οι Γερμανοί φοβούνται ότι ο απόλυτος αυτός εξηλεκτρισμός θα πλήξει σε βαθμό αφανισμού την αυτοκινητοβιομηχανία της. Ήδη στη Γαλλία και στην Ελβετία σκέφτονται μέτρα περιορισμού της κίνησης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων λόγω του ενεργειακού προβλήματος που υπάρχει. Μάλιστα, στη Νορβηγία υπάρχουν φήμες για μερική απαγόρευση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων λόγω των ιδιαίτερων χειμερινών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στη χώρα. Η Mazda περήφανα ανακοινώνει την αναβάθμιση της ναυαρχίδας της του Mazda 6. Η αναβάθμιση αυτή συμπεριλαμβάνει βελτιωμένες επιδόσεις οδήγησης, προσθήκη λειτουργιών υποβοήθησης οδηγού και νέες εκδόσεις. Επιπλέον, με αφορμή τον εορτασμό της 20ης επετείου της πρώτης γενιάς Mazda 6, κυκλοφορεί και την ειδική έκδοση 20th Anniversary Mazda 6. Η 20th Anniversary Edition διατίθεται μόνο σε δύο χρώματα, άσπρο και κόκκινο, τα οποία έχουν παραχθεί με την αποκλειστική τεχνολογία βαφής Takuminuri. Η επιτυχιακή έκδοση ξεχωρίζει ακόμη για το μοναδικό εσωτερικό που περιλαμβάνει επένδυση με δερματινά ταμπά καθίσματα, ΝΑΠΑ, προσκέφαλο προστινού καθίσματος με ανάγλυφο το λογότυπο της 20ης επετείου και ταμπλό με καφέ ματ φινίρισμα. Skoda Enyaq RS 4. Η κορυφαία έκδοση του πλήρους ηλεκτρικού SUV διαθέτει δύο κινητήρες, τετρακίνηση και ισχύ 295 ύπους. Προσοχή έχει δοθεί και στην αεροδυναμική που εξασφαλίζει αυτονομία άνω των 500 χιλιόμετρων στον κύκλο WLTP. Έχει εσωτερικές και εξωτερικές λεπτομέρειες RS, καθώς και δύο νέα εξοπλιστικά πακέτα. Ο Μικ Σουμάχερ φέρεται να έχει υπογράψει τελικά με την ομάδα της Mercedes σαν οδηγός δοκιμαστής. Αυτό τον φέρνει σε μια πολύ πλεονεκτική θέση στο χώρο της Φόρμουλα 1, με δεδομένη την αποχώρηση του Χάμιλτον στο προσεχές μέλλον λόγω ηλικίας. Ένα ακόμη αναμενόμενο αγωνιστικό συμβόλαιο ήταν αυτό ανάμεσα στο Νότ Τάνακ και το Μάλκομ Βίλσον της M-Sport. Ο Εστονός θα οδηγήσει και πάλι για τη Ford και με δεδομένο το κορυφαίο αυτοκίνητο του 2022 που είχαν οι Άγγλοι, όλοι περιμένουμε ότι θα θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για το δεύτερο τίτλο του. Και η Hyundai Motorsport ανακοίνωσε τα 4 πληρώματα των 3 αυτοκινήτων που θα έχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally για το 2023. Με νέα πρόσωπα να αγωνίζονται στη 10η σεζόν της εταιρείας σε αυτό. Μαζί με τον Terry Neuville καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν θα αγωνιστεί και ο Φιλανδός οδηγός Εσαπέ Καλάπη που οδηγούσε πέρσι για την Toyota. Ο νικητής του Rally Φιλανδίας του 2017 κατέκτησε 3 βάθρα το 2022 τερματίζοντας τρίτος στη χιονισμένη Σουηδία, στη Φιλανδία και το Ήπες. Ένα τρίτο Hyundai θα μοιραστεί μεταξύ του έμπειρου Ισπανού Ντάνι Σόρντο που κάνει εκπλήξεις αρκετές φορές και του Ιρλανδού Craig Breen. Ο Σόρντο οδηγούσε για τη Hyundai, ο Breen οδηγούσε για τη Ford το 2022. Μία νέα κατηγορία θα εμφανιστεί στους αγώνες ατοχής από το 24 ώρες του Le Mans το 2024. Θα λέγεται LMGT3, θα συμπληρώνει τη GT3 και θα είναι αντικαταστάτης της GTE AM που σταματάει το 2023. Αφορά κυρίως τους ιδιώτες που συμμετέχουν στους αγώνες αντοχής.
στους κανονισμούς, επιτρέπονται τα κίτ τα οποία μεγαλώνουν τις διαστάσεις σε μήκος των αυτοκινήτων με στόχο τις μεγαλύτερες τελικές ταχύτητες. Επιτρέπονται, αλλά δεν είναι υποχρεωτικά. Αυτό που είναι υποχρεωτικό είναι ο έλεγχος της ροπής του κινητήρα από σένσορες για να εξασφαλίζεται η διαφοροποίηση των LMGT3 από τα hypercars που είναι η κορυφαία κατηγορία στους αγώνες αντοχής.